Και πάμε για την εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Χάνει λίγο το διάδρομο το Σουμελά και μένει λίγο πίσω, όπως και ο Βεντούρος και ο Γκρέπ, αλλά ακόμη πιο πίσω. Για την πρωτοπορία, αμέσως η Κάτια με πολύ καλή εκκίνηση. Αλκιδίκη ακολουθεί σε καλή θέση, όπως και ο κύριος Πολυδεύκης εσωτερικά. Λαβνένει πιο πίσω εξωτερικά. Έχει βελτιωθεί στη θέση ο Σουμελά μαζί με την Ορέστια. Με την Κάτια να είναι στο 1,5 από την Αλκιδίκη. Ο κύριος Πολυδεύκης εσωτερικά. Πιο πίσω η Ορέστια με τον Σουμελά να βελτιώνει θέση. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Αλμυρός, πολύ πίσω είναι ο Γκρέιπαλ. Κάτια στο 1,20 από την Αλκιδίκη που την καταδιώκει στο 600. Στα δυόμικη τώρα. Ο κύριος Πολυδεύκης εσωτερικά. Πιο πίσω η Ορέστια, ο Σουμελά είναι υποπίεση όπως και ο Αλμυρός. Πάμε για 500. Με την Κάτια πάντα στην πρωτοπορία. Δυόμικη σταθερά από την Αλκιδίκη. Ο κύριος Πολυδεύκης θέλει να κάνει το ανέβασμά του. Πιο πίσω είναι και η Ορέστια. Η Κάτια μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Και είναι 3 μίκη από την Αλκιδίκη. Πιο πίσω η Ορέστια κάνει ένα καλό φίνις και θέλει να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση. Κάτια στην πρωτοπορία. Η Ορέστια περνά στη δεύτερη θέση. Ενώ απ' έξω κάνει το ανέβασμά του τώρα και ο Σουμελά. Με την Κάτια να έχει πλεονέκτημα από την Ορέστια στα 4 μίκη. Κάτια στα 3 μίκη από την Ορέστια. Η Κάτια από την αρχή στην πρωτοπορία. Κάτια στα 2 μίκη. Κάτια θα κερδίσει την Ορέστια. Πιο πίσω είναι ο Σουμελά και στην τέταρτη θέση μάλλον η Λαβνένη. Θα φτάσει στην νίκη του φαβορή. Κάτια επικεφαλής διαδρομή. Θα πάει στο ρυθμό της χωρίς πίεση για να κερδίσει την Ορέστια που τρέχει καλά. Καλύπτει στο τέλος η Ορέστια. Όμως είναι στη δεύτερη θέση. Ο Σουμελά σταθερός σε τέτοιους ομίλους. Και πιο πίσω η Λαβνένη κάνει την έκπληξη.